η βιαστική κίνηση αποστολή όπλων, η οποία πιθανότατα θα έπρεπε να περάσει από το Κοινοβούλιο, εξέθεσε τη χώρα μα, η οποία θα μπορούσε να έχει εντάξει τι κινήσει τη στα πλαίσια μια ευρύτερη ευρωπαϊκή αποστολή, και όχι να επιχειρεί επιδεικτικά να πρωτοστατήσει, αναφέρει μεταξύ άλλων στην αποκλειστική του συνέντευξη στο Πενταπόσταγμα ο γνωστό διεθνολόγο κ. Σταύρο Καλατερίδη. Αρχικά εκτιμάει πω οι Ρώσοι υπερεκτίμησαν των δυνατοτήτων του και υποτίμησαν την Ουκρανική αντίσταση. Υποστηρίζει όμω πω οι επόμενοι στόχοι τη Ρωσία στα νότια θα είναι η Οδυσσό και ο αποκλεισμό τη Ουκρανία από τον Εύξηνο Πόντο. Σχολιάζοντα τι δυτικέ κυρώσει, πιστεύει πω θα πονέσουν τη Ρωσία, ωστόσο δεν πρόκειται να επηρεάσουν τη Μόσχα να αλλάξει τη στάση τη στην Ουκρανία, καθώ πρόκειται για ένα θέμα που η ίδια θεωρεί ω ζήτημα εθνική ασφαλεία. Όσον αφορά την πλευρά των Δυτικών, η μόνη κερδισμένη από τι εξελίξει είναι οι ΗΠΑ, Αμερικής, οι οποίε φιλοδοξούν. Να αντικαταστήσουν τη Ρωσία ω βασικό πάροχο τη Ευρώπη με φυσικό αέριο. Έχοντα τον ανωτέρω συνάγεται βέβαια ότι μεγάλο χαμένο είναι η Ευρώπη και οι πολίτε τη. Κάνει επίση τη δική του εκτίμηση για τι διαπραγματεύσει Ρωσία-Ουκρανία, τονίζοντα πω πρόκειται για έναν αγώνα αντοχή και μένει να δούμε αν αυτοί που θα υποκύψουν πρώτοι θα είναι οι Ουκρανοί που βρίσκονται υπό πολιορκία ή ο Ρωσικό στρατό ο οποίο επιβαρύνει με τι επιχειρήσει του τη ρωσική οικονομία που ήδη δοκιμάζεται. Συνάμα εξηγεί το ρόλο τη Τουρκία ω επιτίδιου ουδέτερου. Σε καμία περίπτωση πάντω δεν μπορεί να φανεί εχθρική προ τη Ρωσία, με την οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. Ακόμη τονίζει πω τα σχόλια του Λαυρόφ για το ψευδοκράτο στρέφονταν περισσότερο κατά τη ελληνική κυβέρνηση, κυρίω λόγω τη άστοχη και βιαστική πρωτοβουλία που έλαβε η Αθήνα εναντίον τη Ρωσία. Ιδιαίτερα καυστικό είναι εναντίον τη τάση τη ελληνική κυβέρνηση σημειώνοντα πω διεξάγει μια τυχοδιοκτική πολιτική στην κρίση τη Ουκρανία, θέτοντα σε κίνδυνο τα εθνικά μα συμφέροντα. Η απόφαση για παροχή στρατιωτικού οπλισμού, αμφιβόλου αξία για του Ουκρανού, πιθανώ να αναδεικνύει τη χώρα μα σε προβλέψιμο και πρόθυμο σύμμαχο των ΗΠΑ. Παράλληλα, οι λανθασμένε και άστοχε δηλώσει του Πρωθυπουργού ομολογούν αδυναμία αντίληψη τη γεωπολιτική κατάσταση. Η χώρα μα δεν είναι το Βέλγιο και η Ολλανδία. Η Ελλάδα γυθνιάζει με τη Ρωσία και διατηρεί ισχυρού οικονομικού δεσμού μαζί τη. Επίση, εν αντιθέσει με τι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ χώρε, η Ελλάδα έχει ομογενήσει στην Ουκρανία, σε περιοχέ που την επόμενη του πολέμου θα ελέγχονται από τι ρωσικέ ή φιλορωσικέ δυνάμει. Χρέο του ελληνικού κράτου είναι να προστατεύει τα συμφέροντα και την ασφάλεια του απανταχού ελληνισμού και όχι να γίνεται εθελοντή προώθηση αλότριων συμφερόντων. Τέλο, μιλά για την προοπτική των συγκρούσεων. Τον νικητή και την επόμενη μέρα επισημένοντα. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα θολή προ το παρόν. Ωστόσο, με την εκπεφρασμένη και έμπρακτη εγκατάλειψη τη Ουκρανία από τον ΝΑΤΟ, το πιθανότερο σενάριο είναι η επικράτηση των Ρώσων. Αν συνεχιστεί ο βομβαρδισμό και η πολιορκία των Ουκρανικών πόλεων, το Κίεβο πιθανότατα να αναγκαστεί σε συνθηκολόγηση. Τα ζητήματα όμω που έχουν τεθεί είναι πολύ μεγαλύτερα και έχουν να κάνουν με την ενεργειακή ασφάλεια τη Ευρώπη, η οποία πλέον απειλείται ευθέω με μια νέα επικείμενη οικονομική κρίση που μπορεί να μας θυμίσει αυτήν του 2008 και την οποία θα κληθούν να πληρώσουν και πάλι οι απλοί πολίτες, καθώς και μια νέα παγκόσμια πυρηνική απειλή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.